Θρήνο στη Μεσαρά. 24χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο όταν το αγροτικό όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 4.30 τα ξημερώματα σε παράδρομο στο 6ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ηρακλείου Μυρών. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ΕΚΑΒ και πυροσβεστική υπηρεσία. Έγινε μια σύγκρουση με δύο αυτοκίνητα, ο ένας ήταν οδηγός νεκρός και ο άλλος ήταν τραυματίας. Από ό,τι λένε οι μάρτυρες, ότι έπεσε σε σταθμένο όχημα αυτοκίνητο. Ένα άσπρο αυτοκίνητο, ένα Fiat. Ακούσατε από πού είναι τα παιδιά? Από ό,τι άκουσα, ότι είναι από τη Γέργερη. Είναι οι οδηγοί, είναι απρόσδεκτοι όλοι. Αν δεν έχει την εμπειρία, οπωσδήποτε κάτι θα σου τύχει στον δρόμο. Και ήταν ένα παιδί οδηγός, 23-24 χρονών, το οποίο μου λέει είχε πάθει, το κεφάλι του είχε ανοίξει. Ήταν πολύ τραγικό το περιστατικό. Τώρα ο Θεός την οικογένειά του να λυπηθεί. Ο άλλος ο συνοδηγός, από ό,τι είπαν, την έβγαλε. Δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 5 άνδρες μετέβησαν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, όμως ήταν ήδη αργά. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, αυτά είναι. Να τα βλέπουν οι νέοι, να μην τρέχουνε, να κλαίνε οι μανούλες τους μετά. Σε αυτόν τον δρόμο του παράδρομου έχουν συμβεί και ατροχή, ατυχήματα στο παρελθόν? Στον παράδρομο έχουν κάτω-κάτω που είναι το λιγερού, η αναστροφή. Εκεί γίνονται πάλι πάρα πολλά. Γιατί χαζεύουν, άλλοι σκέφτονται διάφορα και περνάνε στην ευθεία με πράσινο. Ο άλλος πάει να κάνει αναστροφή και τρακέρουνε. Συναντάμε ό,τι δεν μπορεί να φανταστεί το μυαλό σου. Τα πάντα. Τα πάντα. Από μεθυσμένους θες, από ανεγκέφαλους θες. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού οδηγού και το τραυματισμό του νεαρού συνοδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο. Τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνά η τροχέα Ηρακλείου.